Αυτές τις μέρες στην Αγία Πετρούπολη διεξάγεται μια δίκη σχετικά με ένα έγκλημα παράδοσης κρατικών μυστικών από επιστήμονες της Ρωσίας στους εχθρούς ή σε τρίτες χώρες σχετικά με τα ζήτημα των υπε υπερηχητικών πυράβλων. Είναι σημαντική εξέλιξη, θα δούμε, θα αναλύσουμε γιατί, καθώς και το ίδιο το ζήτημα των υπερηχητικών πυράβλων είναι σημαντικό, υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα και νομίζω είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Κατασκοπικές ιστορίες διαρροής μυστικών και εθνικής προδοσίας. Για αυτό το ζήτημα για προδοσία κατηγορείται ο Ανατόλι Μάσλοφ, ένας από τους τρεις επιστήμονες, Ρώσου επιστήμονες που κατηγορούνται από την ε, Μόσχα για διαρροή πληροφοριών σχετικά με το, ε, με το πρόγραμμα παραγωγής ε, της, ε, των υπερηχητικών πυράβλων της Ρωσίας, τεχνολογίας δηλαδή παράδοσης μυστικών κρατικών σε ξένες χώρες, Τη τεχνολογία που κατέχει η Ρωσία, η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι πρωτοπόρα στον χώρο τη εν λόγω τεχνολογία, από το 2018 μάλιστα είναι πρωτοπόρα η Ρωσία στου υπηρχητικού πυράβλου. Ε, υπάρχει ζήτημα εδώ λοιπόν. Όπω κατηγορούνται οι εν λόγω επιστήμονε, οι, ε, οι ίδιοι προχώρησαν σε ε, πράξη, πράξη εθνική μειοδοσία. Είναι σημαντικό, διότι πριν από λίγε μέρε στο κανάλι σα εξήγησα τι συμβαίνει στη δική μα περίπτωση. Για τα ζητήματα εθνική μειοδοσία, τι προβλέπετε και τι δεν προβλέπετε. Δυστυχώ ε, στη χώρα μα η μειοδοσία είναι ε, το ίδιο το σύστημα, την προάγει. τη Δείτε το βίντεο σχετικά με του εφιάλτε ε, και τι προβλέπουν οι νόμοι και το σύνταγμα για του μειοδότε. Όπω εξήγησα εκεί, ε, όχι απλά δεν απαγορεύεται η μειοδοσία ή δεν ε, τιμωρείται, αλλά προάγεται, ενθαρρύνεται και καλλιεργείται από το σύστημα διότι το σύστημα. Το Σύνταγμα και οι νόμοι είναι ο πραγματικό αντίπαλο του ελληνισμού και όχι τα πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα εδώ. Ε, συγκεκριμένα ε, η, το ζήτημα έχει να κάνει με του ε, πυράβλου αυτού, ε, το σύστημα μάλλον αυτό, την τεχνολογία αυτή. Να πούμε λίγο δύο λόγια για το, για το σύστημα αυτών των Ρώσων, που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσω κρατήστε το να είναι και ένα από τα σημεία ε, κλειδιά. Της, ε, έκβασης, της τελικής έκβαση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αναφέρομαι στους πυράβλους που λέγονται «Κινζάλ», «Κινζάλ», «Κινγιάλ», που σημαίνει ε, «λεπίδι» στην ε, ρωσική γλώσσα και είναι πράγματι όχι απλά υπερηχητικοί πυράβλοι, αλλά μπορούν να κινούνται νομίζω πέντε φορές ε, ταχύτερα από την ε, ε, γρηγορότερη ταχύτητα του ήχου. Και προφανώ υπάρχουν τεράστιε δυσκολίε όπω καταλαβαίνετε με τέτοιε ταχύτητε να ε, σταματήσουν οι αμυνόμενοι, οι Ουκρανοί ε, με αντιρωπορικά μέσα, τέτοιου είδου από το έδαφο, από χερσαίε δηλαδή, αμυντικέ ε, μπαταρίε να σταματήσουν, να καταρρύψουν τέτοιου είδου πυράβλου. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, όσο αδύνατο. Και εδώ ε, μπορούμε να πούμε πω κατά πάσα πιθανότητα με αυτούς τους κινζάλ, τους ε, πυράβλους, οι Ρώσοι μπόρεσαν να πλήξουν τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot, τα αμερικανικά αντιεροπορικά συστήματα που έστειλαν οι Αμερικανοί, τα θυσίασαν ουσιαστικά ε, στην Ουκρανία, όπως θυσιάζουν άλλωστε ε, και οι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι ηγέτες, αλλά και ο χρήσιμο ανθρωπό άνθρωπός ο αχυράνθρωπος Ζελένσκι, όπως θυσιάζουν τους ε, Ουκρανούς στρατιώτες αυτή τη μάχη. Όπω λοιπόν φαίνεται, με, αυτό το, με αυτή την τεχνολογία, με αυτού του πυράβλους, του περιεχητικού πυράβλου, οι Ρώσοι τα. Ε, όχι κατέριψαν, ανατείναξαν αντιεροπορικά συστήματα του τους Αμερικανικούς Patriot. Ε, από ό,τι φαίνεται, είναι σημαντικό το ζήτημα και γι' αυτό μάλιστα αυτοί οι επιστήμονε που βρίσκονται πίσω από, το, από την τεχνο, έχουν την τεχνολογία και αναπτύσσουν του υπερχειδικού κουκλάδου στη Ρωσία, υπάρχει πάρα πολύ αυστηρό καθεστώ εναντίον του, μάλλον αυστηρό καθεστώ για να προστατέψουν τα κρατικά μυστικά και την τεχνογνωσία τη Ρωσία. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την ε, έκβαση με τι ε, δίκε το τελευταίο καιρό και θα συζητήσουμε συνέχεια τι μπορεί να συμβαίνει εδώ πέρα. Ε, ε, είναι ένα, μια απειλή κατά του ΝΑΤΟ, διότι κατά ψέματα το ΝΑΤΟ πολεμάει στην Ουκρανία, δεν πολεμάει η Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν θα μπορούσε να διεξάγει αυτόν τον πόλεμο. Η, είναι λοιπόν μια απειλή για την οποία οι Νατοικοί δεν έχουν απάντηση και είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό καθώς εμφανίζονται ε, πολλοί υποτιμούν την ρωσική στρατιωτική ικανότητα, δυνότητα διότι δεν έχει καταλάβει αν θέλετε μέχρι τώρα το Κίεβο όπω ε, πιθανότητα, πιθανότητα να ήθελε ωστόσο φαίνεται εδώ ότι υπάρχει ένας μια παράμετρο που είναι αυτή η υπερηχητική πυραυλή που πράγματι η Ρωσία έχει το προβάδισμα, δεν έχει απάντηση στον Άτομο μέχρι σήμερα για αυτήν την απειλή. Να δούμε λίγο παραπάνω κάποιε λεπτομέρειε για του υπερηχητικούς αυτού πυράβλου. Καταρχά, ε, μπορούν να φτάσουν μέχρι και στα. είναι βαλιστικοί, δηλαδή βγαίνουν εκτό ατμόσφαιρας, αυτή είναι μια εκδοχή του, ε, ε, σε ανώτερα μάλλον ε, ε, επίπεδα τη ατμόσφαιρας, Πράγματι, πιάνουν ταχύτητε μέχρι και 6.200 χιλιόμετρα την ώρα. 6.200 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό είναι παραπάνω από πέντε φορέ την ταχύτητα του ήχου. Οπότε, καταλαβαίνετε, πρώτα έρχεται και μετά, ακού τον ήχο του έρχεται ο πύραυλο. Για να καταλάβουμε, πέντε φορέ νωρίτερα, πέντε φορέ πιο γρήγορα έρχεται ο πύραυλο. Και ε, είναι πολύ δύσκολο να, να τα πιάσουν, να πιάσουν του πυράβλους τα συστήματα ραντάρ ακόμα και τα πλέον προηγμένα που υπάρχουν σήμερα. Το σημαντικό εδώ είναι ότι σε σχέση με μη υπερηχητικούς υποηχητικούς υπο, 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 αν θέλετε πυράβλους, δηλαδή πυράβλους που δεν πιάνουν ταχύτητα του ήχου σε αντίθεση με αυτούς οι πυράβλοι αυτοί μπορούν να, να τους χειριστεί πολύ ε, αρκετά μάλλον μπορεί να τους χειριστεί ο, να τους μετακινήσει καθώς είναι εν πορεία ο χειριστής τους αυτό είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουν η δυνατότητα λοιπόν αυτή να τους διαχειρίζεται ο, χειριστή χειριστής ε, μετά, κατόπιν ενώ τη εκτόξευση, αυτό προφανώ τους πυρα, καθιστά του πυράβλου αυτού ιδιαίτερα δύσκολου και να του αναγνωρίσει και να του ε, ε ακολουθήσει στο χάρτη, αλλά και να αμυνθεί από αυτού όπω Είπαμε ότι έδειξε το αποτέλεσμα της, της ήτας, των Patriot από τα συστήματα αυτά. Υπάρχουν λοιπόν δύο μεγάλες κατηγορίες ας πούμε επιχειρητικών πυράβλων. Η μία είναι η HGV, η οποία είναι υπερηχητική πύραυλη, οι οποίοι βγαίνουν από την στην ατμόσφαιρα της γης και μετά επανέρχονται. Και υπάρχουν και οι, οι... πύραυλοι Cruise, οι, οι υπερηχητικοί, οι οποίοι δεν είναι τόσο γρήγοροι, αλλά δεν φεύγουν εκτό ατμόσφαιρα. Δηλαδή πετάνε πιο χαμηλά σε προφανώ υψηλέ ταχύτητε και έτσι δεν υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα αντίδραση. Διότι έχουν και την, το, πετάνε σε χαμηλό υψόμετρο και μπορούν, και αυτό είναι σημαντικό, να φέρουν και πυρηνικέ κεφαλέ. Που είναι νομίζω ιδιαίτερα σημαντικό και ανισχυτικό, θα έλεγε κανεί, διότι πάμε σε να θέλετε νέο είδους, σε μια νέο είδου διαμάχη όχι απλά όχι απλά ε, πυρηνικών απειλών, αλλά υπερηχητικών πυρηνικών απειλών. Που όπω καταλαβαίνετε, δηλαδή πλέον μιλάμε για ένα, ένα πόλεμο με τον οποίο φλερτάρουν οι νατοικοί ηγέτε, αλλά άρα και οι μυτσοτάκιδε Τσίπρε που είναι σε αυτό το χώρο, το στενή ακόμα στη χώρα μα. Φλερτάρουμε ένα πόλεμο πυρηνικού ολοκαυτώματο που δεν θα, δεν θα ακούσουμε καν την καταστροφή μα. Είναι συγκλονιστικό, το λέω πραγματικά και ανατριχιάζω. Δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε την καταστροφή του πλανήτη μας. Θα την βιώσουμε πριν καν την αντιληφθούμε. Είναι ασύλληπτο αυτό το οποίο γίνεται και οι κινήσεις που δεν γίνονται, αν θέλετε, για αποκλιμάκωση. Είναι ασύλληπτο, πραγματικά. Ε, το εύρος τους μπορεί να φτάσουμε μέχρι και σε 2.000 χιλιόμετρα και φέρουν ε, ε, οπλικές κεφαλές μέχρι και μισού τόνου. για καταστροφικές ε, Συνέπειε αυτών των πυράβλων. Και όπω είπαμε, μάλιστα υπάρχουν πυραύλοι πιο γρήγοροι εξ αυτών που φτάνουν μέχρι και σε 10 μάχ, δηλαδή 12.000 χιλιόμετρα την ώρα. 12.000 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα. Καταλαβαίνετε πω είναι ένα πάρα πολύ εξελιγμένο όπλο, ένα πάρα πολύ σύνθετο όπλο. Νομίζω είναι η αιχμή του δόρατο τη αεροπορία των Ρώσων και μάλιστα πράγματι είναι το, πράγματι είναι η Ρωσία πρωτοπόρα που σας είπα από το 18 και μάλιστα διάβασα μια, μια έκθεση της Αμερικανικής Υπηρεσίας του Κογκρέσου ε, Ερευνητικής Υπηρεσίας του Κογκρέσου της επίσημης κρατικής ερευνητικής υπηρεσίας του Αμερικανικού Κογκρέσου, της Αμερικανικής Βουλής δηλαδή άρα το παραδέχεται μέσα αυτής της έκθεσης αν θέλετε η ίδια η Αμερική πως πράγματι είναι το πλέον ανεπτυγμένο κράτος στα θέματα ε, ε, τέτοιου είδου υπερχρεωτικών πυράβλων είναι η Ρωσία. Το ομολόγησε δηλαδή η, ε, η Αμερικανική Νομοθετική Υπηρεσία και επίση ακολουθεί και η Κίνα πολύ επιθετικά. Πολύ δυναμικά έχει μπει στο χώρο. Ε, είπαμε, υπάρχουν θέματα και ευκαινησία, ευ ευ ε, εγκινήση του πυράβλου αυτού, ε, ύψου που μπορεί να φτάσει και ταχύτητα. Όλα αυτά λοιπόν είναι συγκριτικά πλεονεκτήματα, και άμα βάλουμε και την δυνατότητα να φέρει πυρηνικέ κεφαλέ, καταλαβαίνετε πόσο πόσο μεγάλο ζήτημα υπάρχει και μάλιστα όχι μόνο υπήρχε αυτή η ομολογία αν θέλετε από την, από την υπηρεσία του Κογκρέσου και υπήρχε και η ομολογία από, την, από τον Γιούρι Ιχνάτ ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου των, της, των όχι των ανθρωπινόδυναμεων της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας ο οποίο είπε πράγματι ότι η χώρα του δεν έχει την ικανότητα να σταματήσει τους κινζάλς, τους πυράβλους αυτούς των Ρώσων δεν έχει τα μέσα του πόρου, τη δυνατότητα, την τεχνογνωσία και την ικανότητα να αντιμετωπίσει του Κιντζάλου. Που το καταλαβαίνετε, είναι ένα, μπορεί να είναι και ένα το σημείο κλειδί, όπω είπα πιο πριν, για την έκβαση αυτού του πολέμου. Δεν είναι όμω μόνο η, η Κίνα και η Ρωσία. Είπαμε, η Ρωσία είναι πρωτοπόρα στον χώρο αυτό του πολέμου και του θανάτου, διότι οτιδήποτε έχει να κάνει με πόλεμο και με ομπλικά στήματα, προφανώ ιδίω ήταν. Διεξάγεται πόλεμο ζωντανό σε αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για θάνατο, μιλάμε για όπλα θανάτου. Ε, υπάρχει και ένα άλλο έγκλημα εδώ, που, αν θέλετε, το έχουμε συζητήσει μάλλον και στο παρελθόν, το έγκλημα της, του Οκου, τη συμφωνία μεταξύ Αυστραλία, Αγγλίας και α, Αμερικανών. Η Ένωση των Αγγλοσαξώνων, αυτή τη φορά, για να περιορίσουν και να απομονώσουν του Κινέζου. Μια άκρο τυχοδιοκτική συμφωνία, που, αν θυμάστε, πέταξαν κλωτσιδών του Γάλλου από τη συμφωνία που οι Γάλλοι είχαν το συμβόλαιο με τους, με τους Αυστραλούς για να τους χτίσουν ουσιαστικά, να τους κατασκευάσουν διζελοκίνητα υποβρύχια και είπαν οι άλλοι Αγγλουσάξονες, οι εγκληματίες του Τζόνσον και του Μπάιντεν «Όχι, θα δώσουμε στους Αυστραλούς πυρηνικά υποβρύχια που θα μπορούν να φέρουν και πυρηνικές κεφαλές διότι τι λείπει από, την, από τον Ινδοσυνικό ε, Ελληνικό Οκεανό παραπάνω πυρηνικά υποβρύχια». Υποβρύχια που μπορούν να φέρουν και πυρηνικά όπλα. Άρα, κάνανε και του Αυστραλού εμέσω πυρηνική δύναμη, μια εγκληματική απόφαση. Ε, τότε λοιπόν, μάλλον όχι τότε, πέρσι, πριν από λίγου μήνε μάλιστα, ε, υπήρχε το επόμενο βήμα του ΟΚΟΥΣ, και αυτό το ζήτημα το καλύψαμε στο κανάλι, αναφέρθηκα εκτενώ. Αλλά εκεί λοιπόν ε, οι χρήσιμοι τότε ε, άνθρωποι των ε, πολεμικών βιομηχανιών, νομίζω, περί αυτού πρόκειται. Εφανίστηκαν λοιπόν πάλι οι ηγέτε των τριών χωρών, μάλιστα ήταν τότε ο, μαζί με τον Biden και τον Σκοτ Μόρισον, τον Αυστραλιανό Πρωθυπουργό, ήταν και ο Μπόριο Τζόνσον ακόμα στην ηγεσία τη Αγγλία. Ένα πραγματικά ένα, ένα κοράκι του πολέμου, ένα, ένα παράσιτο του πολέμου για την ανθρωπότητα. Θα έλεγα εν γέννη αγγλικέ κυβερνήσει, αλλά πόσο μάλλον ο κ. Τζόνσον. Και είπαν λοιπόν ότι θα κλιμακώσουν την όκους και πράγματι επεξέτειναν αν θέλετε τη συμφωνία εντάσσοντας ζητήματα υπηρεχητικών πυράβλων και ηλεκτρονικής και κυβερνητικής κυβερνητικού πολέμου. Όλα αυτά μπήκαν τότε στο, στο βαρέλι της όκους για να προφανώς στοχοποιώντας το αντίπαλο εδώ που ήταν η Κίνα αλλά πλέον και η, και η Ρωσία. Άλλες χώρες που έχουν μπει στο χώρο του πολέμου αυτού, αυτού του πολέμου είναι η Κίνα, είναι το Ιράν, είναι το Ισραήλ, είναι η Νότιος Κορέα, είναι η Γαλλία, η Αυστραλία είπαμε ξανάγκης μιας και συμμετέχουν στην χωριοκτητική όκους, είναι η Ινδία, είναι η Ιαπωνία και είναι και η Γερμανία. Αυτό, αυτό μας έλειπε. Έχω κάνει την πολιτική πρόβλεψη και εμένω σε αυτήν ότι να μου το θυμηθείτε, η Bundeswehr, οι γερμανικές Ενόπλες δυνάμεις, λέω τη λέξη και αν τριχιάζω, ε, αυτό το νεοναζιστικό μόρφωμα που λέγεται Βερολίνο, ξέρετε, Μέρκελ, ε, Φόντερ Λάιεν και το καθεξής, αποφάσισαν με την πρόφαση και τη δικαιολογία του πολέμου στην Ουκρανία να επαναξοπλίσουν το, στρατό τους, θα πάνε, αυτή είναι η προβλεψή μου, θα πάνε και σε πυρηνικά. Θα προκλούσουν και πυρηνικά όπλα οι Γερμανοί, να μου το θυμηθείτε, και βλέπετε ότι θα έχουν και δυνατότητα στο μέλλον και για υπερηχητικούς πυρηνικούς πυράβλους. Αυτό μας έλειπε από τους νεοναζί ξέρετε, η ρίση του ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία αυτή για όλα τα φτιαχιά καθεστώτα. Ο πόλεμο στην Ουκρανία, όπω και στο ελληνικό καθεστώ, με το οποίο οι Μητσοτάκη δεν για εγκληματικά ξεγύμνωσαν τα νησιά μα, στέλνοντα οπλικά συστήματα στου Ουκρανού με την πρόφαση βοηθά με τον ΝΑΤΟ, για να κάνουν αυτό που του διέταζε ουσιαστικά ο αφέντη του καθεστώτο του Αθηναϊκού στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα ναι, <Σε> εφέντημ. Αντίστοιχα, λοιπόν, ευκαιρία βρήκαν και πρόφαση οι Ναζί, οι Ναζί στη Γερμανία, να επανεκκίνήσουν αν θέλετε, τι εγκληματικέ, ιστορικά εγκληματικέ ένοπλε δυνάμει τη Γερμανία. Ένα επίση σημαντικό αποτέλεσμα, εδώ μάλλον μάθημα, είναι ότι αυτό ο πόλεμο τη Ουκρανία, τον οποίο πόλεμο κατά ψέματα τον δημιούργησαν οι Αγγλοσάξονε με το πραξικόπημα την ψευτοεπανάσταση του 14, και τις βάσεις που έθεσαν με τις συμφωνίε Μίντς και ένα και δύο όπως ομολόγησαν ο ε, Λαντ και Μέρκελ ότι ουσιαστικά δεν θέλαμε πραγματικά ειρήνη θέλαμε να δώσουμε χρόνο στην Ουκρανία για να πάει σε αυτόν τον πόλεμο και μετά μετέπειτα βέβαια οι νεοναζί τη Ουκρανίας βομβάρδιζαν τον Ντονιές κτλ. άρα χτίστηκε από του Αγγλοσάξονε που όλο αυτόν τον καιρό, το διάστημα, εξόπλιζαν και εκπαίδευαν. Θυμάστε του Άγγλου πόσο εκπαίδευαν του Ουκρανού για αυτόν τον πόλεμο. Άρα από πίσω είναι οι Αγγλοσάξονε. Πίσω από αυτόν τον πόλεμο, λοιπόν, λόγω αυτού του πολέμου, έχουμε μια ραγδαία κλιμάκωση της, ε, των διαφόρων χωρών και τη Ρωσία, βέβαια. Έναν αγώνα δρόμου για του περιχητικού πυράβλου που θα μεταφέρουν πυρηνικέ κεφαλέ και όπω είπα, θα εξαϊλώσουν την ανθρωπότητα δίχω να το ακούσουμε. Άρα πρέπει να συγκαταλέξουμε, συγκαταλέγεται μάλλον, εξ αντικειμένου ο Ουκρανικός πόλεμος, ο -Ουκρανικός πόλεμος που τον προκάλεσαν, τον ενορχίστρωσαν οι Αγγλωσάξονες, άρα με δική τους ευθύνη, στην ε, κλιμάκωση και στον αγώνα δρόμου για, τα, για τους περιχητικούς αυτούς τους πυράβλους, δηλαδή για, τις, για, την εξέλιξη, αν θέλετε, ε, των οπλικών συστημάτων που οδηγούν στον αφανισμό μας, ευθύνονται στην αλυσίδα αυτή οι Αγγλωσάξονες με την ε, πολεμοκάπηλη πολιτική τους. Επίση, μια σημαντική εξέλιξη είναι ότι από πέρσι μάλιστα οι Ρώσοι έχουν μεταφέρει τέτοιου πυράβλους πυράβλου περιχητικού που, όπω είπαμε, μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές στο Καλίνιγκραντ, το οποίο είναι μια εσόχληστη περιοχή μετά τη συμφωνία του Πότσταμ, μετά τον Β' Παγκόσμιο το Πόλεμο, έλαβε ουσιαστικά αυτή την εσόχληστη περιοχή στην καρδιά τη Ευρώπη η Ρωσία, την έλαβε από τη Γερμανία, είναι εσόχληστη, περικλώνεται από την Πολωνία και τη Λιθουανία. Στη μάχη Τσκα, Τσκαλόφσκ, στην μάχη uh, Βάση Τσκαλόβσκ uh, εκεί έχουν μεταφερθεί οι, uh, οι πύραυλοι αυτοί. Έχουμε άρα πλέον τέτοιους πυράβλους στην καρδιά της Ευρώπης και αν θέλετε uh, σε συνέχεια της uh, απομάκρυσης της Ρωσίας από την uh, σύμβαση περί, uh, συ, περί συμβατικών όπλων στην Ευρώπη, στην Ευρώπη δηλαδή το, το μέγεθος των συμβατικών όπλων που μπορεί να υπάρχουν μέσα στην Ευρώπη μεταξύ νατοικών χωρών και Ρωσίας η Ρωσία βλέποντας τον εξοπλισμό της Ουκρανίας από, την, από τις νατοικές χώρες αποφάσισε να αποχωρήσει και De Jure είχε αποχωρήσει, μάλλον και de facto, είχε αποχωρήσει De Jure τύπη, δηλαδή είχε αποχωρήσει χρόνια τώρα. Απομακρύνθηκε και de facto από τη συμφωνία αυτή. Είπε ότι δεν μα δεσμεύει πλέον τη συμφωνία να περιορίζουμε το πόσο, πόσα μη συμβατικά όπλα θα έχουμε μέσα στην ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Άρα, σε συνδυασμό λοιπόν αυτέ τι δύο εξελίξει, πρέπει να περιμένουμε μια κλιμάκωση τέτοιου είδου όπλων, πυρηνικών πυράβλων Uh, υπάρχουν και άλλοι πύραυλοι κρούζι, σκαντέρ κτλ. Αλλά και των υπηρετικών πυράβλων αυτών των. Uh, e, του τύπου Κινζάλ μπορούν να φέρουν δυστυχώ και πυρηνικά, πυρηνικές κεφαλές στην καρδιά, ξαναλέω, της Ευρώπης, στο Καλίνιγκραντ. Και εκεί θα θυμηθούμε και την εγκληματική uh, πολιτική του, της Λιθουανίας, άλλη, uh, άλλη χώρα που φλερτάρει με, την, με τον αφανισμό μας. Δυστυχώς, Χώρε ίσονο σημασία στι πολιτικέ εξελίξει που θέλουν να προκαλέσουν και πυρηνικό ολοκαύτωμα. Θυμάστε, είχαν απαγορεύσει του Ρώσου να προμηθεύουν με βασικά, ε, με βασικά τρόφιμα ή δεν ξέρω τι φάρμακα το Καλίνιγκραντ. Γιατί λέει μόνο μέσω Απλουθάνια μπορεί να περάσει, ε, είτε μέσω Θαλάσσια είτε Χερσία, μέσω Λιθουανία. Ε, Είπαν λοιπόν οι Λιθουανοί ότι η δεν ξερω τι φαρμακα το καλινιγκραντ γιατι λεει μονο μεσω απλουθανια μπορει να περασει ειτε μεσω θαλασσης ειτε χερσια μεσω λιθουανια ειπαν λοιπον οι λιθουανοι οτι η ευρωπη έχει ασκήσει κυρώσει. Είμαστε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα σα αφήσουμε να στέλνετε στο κομμάτι τη χώρα σα που είναι το Καλίνιγκραντ, είναι κομμάτι τη Ρωσία δεν σα αφήσουμε να στέλνετε βασικά βασικέ προμήθειε. Το οποίο είναι έγκλημα. Και είναι και έγκλημα βάσει σε ε, βάση διεθνού δικαίου. Είναι έγκλημα ε, ανθρωπιστικό, αν θέλετε, έγκλημα. Εκεί έχει καταντήσει η Ευρώπη και οι χρήσιμοι λύθοι που την κυβερνούν. Ε, σε έγκληματα ακόμα και εναντίον του απλού λαού και των απλών πολιτών. Των παιδιών, για παράδειγμα, στο Καλίνιγκρατ. Είχαν κλείσει, είχαν περιορίσει το τι θα ότι θα μπορούσε η Ρωσία να μεταφέρει στο, στην εσόκληστη περιοχή του Καλίνιγκρατ. Και εντάξει, επειδή την η Εφανίστηκαν οι Ευρωπαίοι και είπαν στην Λιθουανία: Όχι, όχι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι προφανώ έσχιστο και το σταμάτησαν οι Λιθουανοί, άλλο που δεν ήθελαν όμω να το κάνουν. Να καταλάβετε με τι έχουμε να κάνουμε εδώ και ποιοι είναι οι, ε, οι, οι εταίροι μα σε αυτό το μόρφωμα τη Ευρώπη. Για να πάμε λίγο πίσω στα, ε, στο θέμα τη δίκη. Υπήρχε λοιπόν το θέμα αυτό. Ε, το, πράγματι, υπήρχε διαρροή μυστικών. Δεν εξηγείται αλλιώ, διότι ξέρετε υπάρχει και ένα θέμα εδώ. Κατηγορούνται από τη Ρωσία, από τη Μόσχα οι Ρώσοι επιστήμονε που διέρευσαν τα μυστικά και βγήκανε πάρα πολλοί σύνδεσμο και, και κοινότητα ε, 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 τέτοιου είδου επιστήμονων να υποστηρίξουν του συναδέλφου, να πούνε ότι δεν μπορεί να φοβόμαστε, διότι δεν θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μα. Προφανώ υπάρχει θέμα και ηθικού εδώ. Α, άρα, πολύ πιθανόν για να ρηψοκινδυνέψει η Μόσχα τέτοιου είδου διώξει πράγματι να υπήρχε διαρροή. Ε, η διαρροή είτε είναι ανατολική σε Γάλλου όπω διαβάζω από διάφορε. Ρωσικές, ρωσικούς κύκλους Ή ε, και σε Κινέζους Πολύ πιθανό αυτό να έχει συμβεί Να έχουν δώσει πληροφορίε σε Κινέζους παρόλο που δεν είναι εχθρός Είναι μια ξένη χώρα, είναι αντίπαλος Και είναι μια διαρροή κρατικών μυστικών Αν δεν είναι, προσέξτε Αν δεν είναι ζήτημα ε, Ξεκαθάρισης ε, προσωπικού Δηλαδή ε, μπορεί να υπάρχει και ένα θέμα τέτοιο Να θέλουν να βγάλουν από τη μέση επιστήμονε που να φλερτάρουν με τη Δύση, να επικοινωνούν με τη Δύση ή τέλο πάντων να έχουν θέματα κατά του καθεστώτο, να έχουν εκφράσει θέσει κατά του Πούτιν. Δεν το ξέρω αυτό. Το κρατάμε σαν σενάριο. Δεν μπορούμε πλέον να ενημερωθούμε για τι σημαίνει στη Ρωσία, διότι η Φοντερ Λάιεν μα έχει απαγορεύσει να έχουμε ενημέρωση από ρωσικό τύπο. Λε και δεν είμαστε ικανοί εμεί να καταλαβαίνουμε τη, την τη... προπαγάνδα έχει. Ο μεγάλο αδελφό Φοντερ Λάιεν μας, θα μα λέει τι να διαβάζουμε και τι να πιστεύουμε. Εν πάση περιπτώσει, Σίγουρα όμω νομίζω ότι έχει βάση η κατηγορία περί διαρροή κρατικών μυστικών στην Κίνα και σε κάθε περίπτωση, όπω βλέπετε εδώ, είναι πάρα πολύ σημαντικέ οι κατηγορίε και πάρα πολύ σημαντικό το τίμημα τη προδοσία. Σε αντιθέσει, όπω είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, που σα εξήγησα τι ισχύει στην πατρίδα μα, αυτό το οποίο έχει αλλάξει ουσιαστικά εδώ το νομικό πλαίσιο από τον Απρίλη μάλιστα ενώ υπήρχε ε, μέγιστη ε, τιμωρία στα 20 χρόνια για ανθρώπους που ε, διέρεαν ή πουλούσαν ή πρόδιδαν κρατικά μυστικά πλέον έχει αλλάξει το νομικό πλαίσιο και ε, αντιμετωπίζουν η σόβια κάθριξη όσοι εμπλέκονται σε θέματα διαρροής ε, ε, ουσιαστικά σε εγκλήματα εθνικής μειοδοσίας είναι πάρα πολύ σημαντικό το έγκλημα οπότε είναι και πάρα πολύ σημαντική ε, η τιμωρία και πλέον ε, αυξήθηκε ε, παράλληλα, να, να πω ενημερωτικά στα θέματα αυτά για την εβδομάδα που μας πέρασε ότι έχουμε, ε, είχαμε μια συνάντηση των BRICS, τη συμμαχία των BRICS. BRICS είναι από τα αρχικά ε, Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική. Συναντήθηκαν στο Cape Town τη Νότια Αφρική. Ε, υπάρχει μια κινητικότητα, ιδίω στο θέμα της αποδολο, αποδολαριοποίησης ε, Είναι ένα βίντεο που θέλω να, να κάνω κάποτε, το θέμα της αποδολαριο, αποδολαριοποίησης υπάρχουν συνεννοήσεις μεταξύ των χωρών αυτών να ξεκινήσουν δηλαδή, έχουν ήδη ξεκινήσει μάλλον το εμπόριο μεταξύ τους με τα δικά τους νομίσματα παρακάμπτοντας το δολάριο και είναι σημαντικό επίσης ότι στα, στις συζητήσεις αυτής της συνάντησης των εμπόρων εξωτερικών του BRICS στο Cape Town συζητήθηκε και το θέμα της επέκτασης διότι υπάρχουν 20 χώρες που θέλουν να εισέλθουν μεταξύ των οποίων και η Νιγηρία Δυστυχώς, και, δυστυχώς και η Τουρκία θέλουν να εισέλθουν σε αυτή την άτυπη αν θέλετε συμφωνία κρατών και αν πρέπει πράγματι να επεκταθεί το ουσιαστικά δημιουργείται ένα άλλος πόλος και είναι ιδιαίτερα σημαντικό τι θα γίνει αν η Τουρκία συμμετέχει και σε αυτόν τον πόλο δηλαδή συμμετέχει και στον, πόλο, στον πόλο των BRICS και μέσω του ΝΑΤΟ και τη εγκληματική άδεια από τις ελληνικές κυβερνήσεις να, βρίσκεται, να συνδέεται με την Ευρώπη και στον πόλο της Ευρώπης. Άρα εν γέννη στο δυτικό πόλο παράλληλα με τον πόλο των BRICS. Και ένα τελευταίο, το βάλουμε καθώς στο κάδρο των εξελίξεων της τελευταίας εβδομάδας, είναι πως βλέπουμε τις, την αύξηση της εισαγωγή ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Θα σας θυμίσω ότι παρόλο που έχουμε προχωρήσει σε μια αυτοκτονία μέσω κυρώσεων, όπω την αποκαλώ, εναντίον τη Ρωσία, διότι εμεί πληρώνουμε το τίμημα των κυρώσεων και όχι οι Ρώσοι τελικά. Και πλουτίζουν οι Μητσοτάκηδε, οι Δέμπιε, δεν ξέρω ποιοι, όλο, όλο το, πολιτικό σύστημα όλη τη Ευρώπη πλουτίζει και εμεί το χρυσοπληρώνουμε. Ε, δεν, δεν, έχουν, ασκήσει κυρώσει στο ευρωποιημένο φυσικό αέριο. Παρόλο που έχουν ασκήσει εμπάργκο ουσιαστικά στο, στο, φυσικό αέριο μέσω αγωγών και στο αέριο μέσω. Στο, στο, και στο, στο, στο πετρέλαιο, δεν υπάρχουν κυρώσεις μέσω, α, στο, στο υγροποιημένο φυσικό αέριο που σημαίνει ότι συνεχίζει κανονικότητα. Ε, α, η κανονικότητα απρόσκοπτα η μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου ουσιαστικά με πλοία, αυτό σημαίνει ε, υγροποιημένο φυσικό αέριο ε, δηλαδή υγροποιείται, μπαίνει στα πλοία ε, και μετά ε, μεταφέρεται και στην Ελλάδα ε, και σε άλλες χώρες ουσιαστικά έχουν, είναι μεγάλη χαμένη αν θέλετε οι χώρες που, είχαν, που προμηθεύονταν το φυσικό αεριό τους από τους και χώρες οι οποίες έχουν, προσέξτε, ότι δεν είναι χώρες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τέτοιου είδους υγροποιημένο φυσικό αέριο και χώρες με τέτοια πλοία είναι μεγάλη κερδισμένη. Ε, η Ελλάδα προσπαθεί και οι Έλληνες πλειοκτήτες να, δεν, δεν να κάνουν αυτή τη στροφή στο ευρωποιημένο φυσικό αέριο. Δεν ήμασταν έτοιμοι νομίζω ακόμα. Είχαμε πιο πολύ τη βαρύτητα δόση στο, στο, στο πετρέλαιο. υπάρχουν άλλες χώρες που ήταν στο κόλπο αν θέλετε. Κυρίως οι χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης που γνώριζαν αυτή την εγκληματική αν θέλετε αυτοκτονία μέσω και είχαν ενημερωθεί και είχαν προβλέψει και είχαν φροντίσει να αγοράσουν οι δικοί του πλειοκτήτε, γιατί φροντίζουν για τον εαυτό του κάθε χώρα, να, φροντίσουν, να του ενημερώσουν και να, να, κατασκευάσουν και να προμηθευτούν και να αγοράσουν τέτοιου είδου πλοία που μπορούν να μεταφέρουν το αέριο. Να, δούμε λίγο, να μιλήσουμε λίγο με νούμερα. Καταρχά, το 22 το έτο που μα πέρασε, η Ρωσία έστειλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 15 εκατομμύρια τόνου υγροποιημένου φυσικού αερίου, όσου πάνω κάτω και το 21, και το ίδιο ακριβώ έχει μείνει και για το 23. Δηλαδή, όχι απλά δεν έχει αλλάξει κάτι στο ρυθμό αυτόν. Συνεχίζουν απρόσκοπτα και προφανώ οι Ρώσοι έχουν πλουτίσει από τι αυξημένε τιμέ. Διότι ε, με τι κυρώσει αυτέ έχουμε φουντώσει τι τιμέ και οι Ρώσοι βλέπετε παραμένουν να, να εξάγουν τον ίδιο αριθμό ε, ε, όγκου. Και παράλληλα, με τι νέε τιμέ που εμεί δημιουργήσαμε, τι αυξημένε, κερδίζουν ει βάρο μα. Άρα, χρησιμοποιώνουμε εμεί το να το παίζουν. Ε, η Φόντερ Λάιεν και ο Μιτσοτάκη και ο Τσίπρα ότι είναι υπέρ τη ειρήνη και τα λοιπά. Να διατείνονται ότι είναι ε, με τι κυρώσει ότι πολεμάνε για την ειρήνη και για την, ε, ξέρω, για την κυριαρχία των κρατών. Αυτό το, το θέατρο το πληρώνουμε. εμεί το ξεπληρώνουμε με αυξημένε τιμέ φυσικού αερίου. Ε, και ε, να, να πω επίση ότι η εγκατάσταση ε, τη Αρκ, Αρκτική, η ρωσική κατάσταση για ΜΑΛ, είναι αυτή από την οποία ξεκινάνε ε, κατά βάση τα φορτία. Μια εγκατάσταση στην οποία το 50% το ελέγχει η Ρωσία και το 20% η Total, η Γαλλική. Άρα, όπω καταλαβαίνετε, η Γαλλία είναι σε μεγάλο βαθμό πίσω από την άρνησή του. Ασκούν βέτο οι Γάλλοι στο να μπει εμπάργκο και στο ευρωπημένο φυσικό αέριο. Γιατί έχουν το 20% αυτή τη μονάδα από την οποία φεύγουν ουσιαστικά τα ρωσικά LNG, υγροπημένο φυσικό αέριο, liquefied natural gas φορτία. Και βλέπουμε εδώ πόσε ουσιαστικά χώρε που έχουν άμεσο εθνικό συμφέρον ασκούν την πολιτική του. Δεν είναι άγοντα και φέρονται, δεν είναι καρπαζόι πράκτορα όπω είναι το ελληνικό πολιτικό προσωπικό. Προαβάλλουν τα δικά του ε, συμφέροντα. Άρα και αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα. Όπω το μάθημα, το σημαντικό είναι ότι μα κορυδεύουν. Οι ελίτ συνεχίζουν και πλουτίζουν, κάνουν κανονικά τι δουλειέ του και εμεί πληρώνουμε δεκαπλάσιο τίμημα ε, στου λογαριασμού μα ε, για την ενέργεια. Ε, αν σας αρέσει το βίντεο πατήστε μου αρέσει τα ζητήματα αυτά, όλα τα ενεργειακά, μιλάμε για ζητήματα όχι απλά ενεργειακή ε, αυτάρκεια και αυτονομία, αλλά και ενεργειακή ασφάλεια, και τα ζητήματα του μετόπου και των ε, οπλικών συστημάτων που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρωπότητα. Θα συνεχίσουμε να τα παρακολουθούμε προφανώ. Θα είναι στο επίκεντρο του καναλιού. Αν θέλετε να ενημερώνε, ενημερώνεστε για τα επόμενα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι. Επίση, αν πιστεύετε ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να ακουστούν και να ενημερωθούμε όλοι για το τι συμβαίνει αλλά και για το τι μελγενέστε, κοινοποιήστε το βίντεο σε γνωστού και φίλου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. μεταφορά στο Καλίνιγκραντ, στην καρδιά τη Ευρώπη, τέτοιου είδου πυρηνικών, με δυνατότητε πυρηνικών όπλων υπηρεχητικών πυράβλων, είναι μια άκρο ανησυχητική εξέλιξη, που είναι όμω αποτέλεσμα τη αποστολή τεράστιων αποθεμάτων οπλικών συστημάτων και αποθεμάτων στην Ουκρανία στο μέτωπο αυτό. Πραγματικά η κατάσταση είναι κρίσιμη. Επιμένω σε αυτό το κανάλι να το λέω πω πρέπει να επικρατήσουν οι φωνέ της και οι φωνέ τη ειρήνη. Είδαμε κινήσεις και δηλώσεις από τη Γαλλία, άκρο θετικές. Υπάρχουν προτάσει και από άλλε χώρε, όπω είναι τη Βραζιλία του κ. Λούλα ή τη Κίνα, η πρόταση ειρήνη 12 σημείων και είδαμε και από την Ισπανία δηλώσει ε, λογική. Θα έλεγα, δεν και να εξετάζουμε τα εσωτερικά των χωρών. Εξετάζουμε τι διεθνεί σχέσεις σχέσει, όπου είπαν οι Ισπανοί, ε, ο, πρόεδρος, ο κ. Σάντσα, ότι θα πρέπει να εισακουστεί και η, η πρόταση τη Κίνα. Άρα, αυξάνονται ίσως πιθανώ οι φωνές των ανθρώπων. Που μιλούν για ειρήνη και βλέπουμε τι εγκληματικέ κυβερνήσει τη Ουάσιντο αλλά και των υπολείπων Ατοικών Ευρωπαϊκών χωρών που δεν λένε το ίδιο, που ουσιαστικά είναι συνένοχοι σε αυτόν τον πόλεμο. Και νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε και για τι δικέ μα ευθύνε, διότι δεν μπορεί να μιλάμε για α, ειρήνη, για πάυση πυρό και, και εκεχηρία, αλλά δεν ξέρω εγώ τι, για οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ζήτημα εδώ τεράστιο, τεράστιε ευθύνε πρέπει να επικρατήσουν οι φωνέ συλλογική, οι φωνέ τη ειρήνη. うフフフフフフ。<noise>